οι οθόνες της νέας τεχνολογίας δεν προκαλούν προβλήματα διαθλαστικά, καθώς επίσης και δεν επιδεινώνουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Επειδή ένα βασικό σύμπτωμα είναι η παροδική ξεροφθαλμία, μια απλή οδηγία είναι να ρίχνουμε κρύο νερό στα μάτια μας, να ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας ώστε να εφιγραίνονται πιο εύκολα. Στην περίπτωση των video games, έχουμε μια πολύ γρήγορη εναλλαγή των εικόνων και των καρέ που εμφανίζονται στην οθόνη. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη κόπωση και πιο γρήγορη στην ουσία κόπωση των ματιών μας. Όσον αφορά στην τηλεόραση, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια κατάλληλη απόσταση και κατάλληλη απόσταση είναι περίπου τα 3 μέτρα, το οπτικό μας πεδίο να καλύπτει όλη την οθόνη ώστε να βλέπουμε ξεκούραστα αυτό που παρακολουθούμε. Η χρήση της οθόνης του υπολογιστή πρέπει να μην κουράζει τα μάτια μας, να μην είναι πολύ έντονο ο φωτισμός, να ρυθμίζουμε το contrast, ώστε και αυτό να μας δίνει την μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια, ο φωτισμός του δωματίου να είναι παράλληλος με την οθόνη, ώστε να μην δημιουργεί περίεργες αντανακλάσεις και κάθε 4 ώρες 15 λεπτά διάλειμμα. Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε 2 με 3 λεπτά και να χαλαρώνουμε το βλέμμα μας σε ένα παράθυρο μακριά, έτσι ώστε οι μυς που κάνουν προσαρμογή μονίμως για κοντά να σταματήσουν να βρίσκονται σε αυτή τη μόνιμη τάση. Σαν γενική οδηγία για τη χρήση των νέων οθονών, ειδικά των κινητών τηλεφώνων, των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, των tablets και των υπολογιστών, είναι να ρυθμίζουμε το μέγεθος του κειμένου, της γραμματοσειράς, έτσι ώστε να μπορούμε να διαβάζουμε ξεκούραστα. Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εικόνας δεν έχουμε ενδείξεις και δεν φαίνεται να προκαλεί κάποια βλάβη. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι στην εικόνα αυτή και τους προκαλεί πιο εύκολα πονοκέφαλο ή διπλή όραση. Όταν διαπιστώσουμε ένα τέτοιο σύμπτωμα, να κλείσουμε λίγο τα μάτια μας και να αφήσουμε τον εγκέφαλό μας να προσαρμοστεί λίγο στην καινούργια αυτή οπτική.